Γεια χαρά σε όλους. Αυτό εδώ είναι το ανανεωμένο Peugeot 3008 και με την πρώτη ματιά που θα το δει κανείς θα πει ότι δεν είναι και τόσο νέο, αφού φαίνεται μόνο να έχει αλλάξει η μάσκα του και τα φώτα. Στην πράξη βέβαια, η ανανεωμένη γενιά έχει περισσότερες αλλαγές από αυτές που φαίνονται με την πρώτη ματιά, όπως για παράδειγμα νέα επίπεδα εξοπλισμού, νέες τεχνολογίες, αλλά και δύο νέες plug-in hybrid εκδόσεις. Οπότε και πήγα μέχρι την Peugeot Γιαννίρης στη Θεσσαλονίκη και παρέλαβα αυτό το μαύρο 3008 για να δω τι άλλαξε σε ουσία πέρα από τις αλλαγές που μόλις ανέφερα. Πάντως το πρώτο πράγμα που βλέπεις στο ανανεωμένο 3008 είναι αυτή εδώ η νέα μάσκα, η οποία είναι χωρίς πλαίσιο, ακολουθώντας τη λογική που είδαμε και στο μικρότερο 2008. Βέβαια εδώ που τα λέμε θα ήταν λάθος της Peugeot να ακολουθήσει οποιαδήποτε άλλη οδό, αφού αυτό το νέο design που βλέπουμε στα τελευταία μοντέλα της τα κάνει να ξεχωρίζουν από οτιδήποτε άλλο στο δρόμο. Εδώ οι γρίλες της μάσκας βγαίνουν όμως και έξω από το νοητό πλαίσιο και συνεχίζουν κάτω από τους προβολείς σε ένα ενδιαφέρον μοτίβο με γραμμές. Εδώ δεν φαίνεται και τόσο εντυπωσιακό γιατί το αυτοκίνητο της δοκιμής είναι μαύρο, αλλά σε ένα λευκό ή γενικότερα ανοιχτόχρωμο αυτοκίνητο δείχνει σίγουρα πιο εντυπωσιακό. Βεβαίως εντελώς νέο είναι το σχήμα των εμπρός φώτων, τα οποία είναι σίγουρα πιο δυναμικά από ό,τι πριν, και αυτό που βλέπεις με την πρώτη ματιά είναι ότι τα LED μέρας πλέον έχουν φύγει από εδώ και έχουν έρθει κάθετα εδώ κάτω στον προφυλακτήρα, συμβολίζοντας τους κοινόδοντες του λιονταριού, κάτι που συμβαίνει βεβαίως και σε άλλα μοντέλα της Peugeot όπως τα 208, 508 και βεβαίως το 2008. Από εκεί και πέρα τώρα οι προβολείς είναι LED σε όλες τις εκδόσεις, ενώ διαθέσιμα υπάρχουν και full LED φώτα στις πλουσιότερες, οι οποίοι όμως ενσωματώνουν και μια νέα λειτουργία ομίχλης, κάνοντας όλο το φως να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσομοιώνει τη λειτουργία ενός τυπικού προβολέα ομίχλης, οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι όμως σε άλλες εκδόσεις, αφού εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα παρά ένας ψεύτικος αραγωγός. Στο πίσω μέρος οι αλλαγές είναι πιο περιορισμένες και πρακτικά το μάτι πέφτει στα νέα σκουρόχρωμα LED φώτα, τα οποία πλέον είναι full LED και κάπως πιο τρισδιάστατα από ό,τι πριν. Έχουν βεβαίως αυτές τις τρεις κάθετες νυχές του λιονταριού που βρίσκουμε πλέον σε κάθε νέο μοντέλο Peugeot εδώ και αρκετό καιρό. Στο πλάι τώρα δεν υπάρχουν κάποιες άλλες αλλαγές παρά μόνο κάποια νέα σχέδια ζαντών 17 ιντσών στις βασικές εκδόσεις Active, Active Plus, ενώ από την αλήθεια πάνω έχουμε ζάντες 18 ιντσών. Βεβαίως συνεχίζει και υπάρχει αυτό το χρωμιωμένο φιλέτο επάνω που μαζί με τις μπάρες αλλά και αυτή τη διακριτική λεπτομέρεια πάλι από χρώμιο χαμηλά στις πόρτες σπάει κάπως τη μαυρίλα τουλάχιστον στα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ αυτό που συνεχίζει και βεβαίως υπάρχει και είναι πάρα πολύ βολικό είναι το ότι οι πόρτες κατεβαίνουν μέχρι κάτω και πρακτικά καλύπτουν τα μαρσπιέ για να μην λερωνόμαστε όταν το αυτοκίνητο δεν θα είναι πεντακάθαρο. Στο εσωτερικό τώρα, το ανανεωμένο 3008 φαίνεται εντελώς ίδιο σε σχέση με πριν. Αν όμως μπεις στη διαδικασία να το συγκρίνεις, θα δεις ότι υπάρχουν αλλαγές και μάλιστα αρκετά σημαντικές. Πάντως αυτό εδώ είναι ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο και το εννοώ ότι είναι ολοκένουργιο όχι μόνο λόγω facelift, αλλά ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αφού έχει ακόμη και τη ζελατίνα επάνω εδώ, θα βγάλω με μεγάλη μου χαρά αμέσως τώρα. Και το βασικότερο που βλέπεις εδώ είναι ότι άλλαξε η μικρή οθόνη πολυμέσων στο ταμπλό και πλέον όλες οι εκδόσεις εκτός της βασικής Active έρχονται με την οθόνη αφής στις 10 ίντσες. Αυτή βεβαίως περιλαμβάνει όλες τις γνώριμες λειτουργίες, έχει ελληνικό μενού, ψηφιακό ραδιόφωνο, τρισδιάστατο σύστημα πλοήγησης, κάμερα πιστοπορίας 180 μοιρών και συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto.
Και μιλώντας βεβαίως για εξοπλισμό, να σας πω ότι από τη βασική έκδοση Active υπάρχει ένα πλήρες πακέτο εξοπλισμού και περιλαμβάνει βεβαίως μεταξύ άλλων αυτόματο σύστημα ανίχνευσης πεζών και ποδηλάτων και μάλιστα μπορεί και φρενάρει αυτόματο το αυτοκίνητο σε ταχύτητες από τα 5 έως τα 140 χιλιόμετρα ανά ώρα, στην περίπτωση που δεν τους αντιληφθούμε οι οδηγοί εγκαίρως. Επίσης, διαθέσιμο ως στάνταρ είναι το σύστημα ειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας με δυνατότητα διόρθωσης πορείας. Υπάρχει βελτιωμένο σύστημα αναγνώρισης οδικών σημάτων, αυτόματη ενεργοποίηση φώτων και αλλοκαθαριστήρων, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, ψηφιακός πίνακας οργάνων, επιλέξιμα προφίλ οδήγησης, LED προβολής, cruise control και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών. Για πρώτη φορά όμως συναντούμε και μια νέα τεχνολογία, ένα σύστημα νυχτερινής όρασης. Night Vision το ονομάζει Peugeot και αυτό που κάνει είναι να ανιχνεύει ανθρώπους και ζώα ακόμη και σε αποστάσεις 200 μέτρα από εκεί που τελειώνουν τα φώτα μας, οι δέσμοι των φώτων. Μας δίνει ειδοποίηση στη νύχτα μέσα στα όργανα για να βλέπουμε ότι κάτι υπάρχει εκεί έξω και θα πρέπει να έχουμε το νου μας. Κάτι που συναντούμε βεβαίως για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία, έστω και αν αυτό είναι προαιρετικός εξοπλισμός στις πλούσιες εκδόσεις. Κατά τα άλλα, η εικόνα στο εσωτερικό παραμένει αντίστοιχη με πριν. Έχουμε κάποιες αλλαγές ως προς τα εφάσματα και τα υλικά, τα οποία μάλιστα είναι από τα καλύτερα που θα βρει κανείς σε αυτή την κατηγορία. Μαλακές ποιοτικές επενδύσεις υπάρχουν παντού, ψηλά και σε χαμηλά τμήματα στο ταμπλό και βεβαίως στις πόρτες, ενώ πλέον διαθέσιμη είναι και μια επένδυση σε ξύλο. Το συνολικό ύφος με στην καμπίνα είναι αρκετά σπορ και αυτό γιατί το ταμπλό δείχνει να είναι προσανατολισμένο στον οδηγό, με την κονσόλα να είναι στραμμένη προς τη μεριά του, κάνοντας τον έτσι να νιώθει πιο όμορφα και μοιάζει αυτό κάπως με σούπερ κάρ, αφού υπάρχει αυτό το ωραίο κομμάτι εδώ που διαχωρίζει τον οδηγό με τον συνοδηγό και του δίνει πρόσβαση σε αυτό το όμορφο πάνελ εδώ με τους οριζόντιους διακόπτες, οι οποίοι και λειτουργούν ως συντομεύσεις για κάποιες βασικές λειτουργίες μέσα στην οθόνη. Και μια και είπα ξανά για οθόνη, να επανέλθω εδώ και να πω ότι το σύστημα κλιματισμού συνεχίζει και βρίσκεται ενσωματωμένο μέσα στο μενού του Multimedia. Και ο οδηγός για να επιλέξει τη θερμοκρασία και την ένταση στο κλιματιστικό θα πρέπει να μπει από εδώ τον διακόπτη συντόμευσης και να χειριστεί όλα τα άλλα από εδώ. Και κάτι στο οποίο επιμένει η Peugeot να ενσωματώνει δηλαδή το κλιματιστικό μέσα στην οθόνη και να μην υπάρχουν κάποιοι ξεχωριστοί διακόπτες και δυστυχώς φαίνεται ότι το ακολουθούν και άλλοι κατασκευαστές, όλο και περισσότερο. Οι οποίοι παραδοσιακά όμως αυτοί οι άλλοι κατασκευαστές είχαν ξεχωριστά χειριστήρια για τον κλιματισμό. Αυτό που είναι ευχάριστο όμως είναι ότι ο Όμιλος έβγαλε το νέο Citroën C4 πριν από λίγο καιρό, το οποίο όμως έφυγε από αυτή τη λογική. Έβγαλε το κλιματιστικό λοιπόν το νέο C4 από την οθόνη και το έβαλε σε περιστροφικούς διακόπτες από κάτω. Τώρα αν θα δούμε κάτι τέτοιο και σε επόμενα μοντέλα της Peugeot και της Citroën, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά σίγουρα θα σταυρώνω τα δάχτυλά μου. Πάντως, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του μια σειρά από θήκες, βολικές πότηρο θήκες, μια βαθιά θήκη εδώ μπροστά στην κονσόλα για να αφήσει το κινητό του τηλέφωνο και βεβαίως μια αποδοχή εδώ για το αστυρήματο κλειδί. Ενώ υπάρχει και ένα πάρα πολύ βαθύ υποβραχιόνιο που θα χωρέσει ακόμα και μια μικρή γυναικεία τσάντα ή μια φωτογραφική μηχανή ή δύο κουλούρια. Υπάρχει βεβαίως και μια απαραίτητη υποδοχή 12V εδώ κάτω βαθιά στην κονσόλα και μια θύρα USB για να συνδέσουμε ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα στικάκι ή οτιδήποτε άλλο. Θύρα USB Type-A όμως και όχι Type-C που συνηθίζουμε να βλέπουμε όλο και περισσότερο στα καινούργια μοντέλα. Κάτι που είναι πάρα πολύ καλό αφού στην πράξη δεν θα χρειαστούμε κανέναν αντάπτορα. Όσον αφορά τώρα στη θέση οδήγησης, υπάρχει το λεγόμενο iCockpit της Peugeot. Με αυτό το μικρό τιμόνι και έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων στις 12,3 ίντσες, ο οποίος έχει ελαφρώς ανανεωμένα γραφικά. Όμως για να μπορείς να δεις ολόκληρο τον πίνακα οργάνων, θα πρέπει να αλλάξεις ριζικά τον τρόπο που ρυθμίζεις τη θέση του καθίσματός σου και του τιμονιού, αφού εδώ βλέπεις τον πίνακα πάνω από τη στεφάνη και όχι μέσα από αυτήν, όπως σε όλα τα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Κάτι βεβαίως που δεν ξέρεις αν θα βολευτείς τελικά ή όχι. Και αν σκέφτεστε να αγοράσετε ένα Peugeot 3008, προτείνω να πάτε να το δείτε και να το οδηγήσετε για να δείτε τελικά σε ποιους ανήκετε, σε αυτούς που βολεύονται ή σε αυτούς που δεν βολεύονται. Προσωπικά πάντως, αρχικά δεν μπορούσα να βολευτώ σε αυτά τα αυτοκίνητα, στο 208, στο 2008, στο 3008, όμως αρχίζω και το συνηθίζω και πλέον εδώ δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια αλλαγή σε σχέση με πριν, αλλά έτσι όπως έχω το κάθισμά μου αυτή τη φορά, νιώθω ότι βλέπω ολόκληρο τον πίνακα οργάνων και δεν μου κόβει κάπου τα όργανα το τιμόνι.
Χωρίς βεβαίως αλλαγές είναι οι θέσεις για τους πίσω επιβάτες και ο χώρος εδώ παραμένει ένας από τους καλύτερους στην κατηγορία, αφού εδώ μέσα τρεις ενήλικες θα βολευτούν χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Εγώ, για παράδειγμα, που είμαι στο 1,72 στο ύψος, κάθομαι πάρα πολύ άνετα. Έχω άφθονο χώρο στα γόνατα και βεβαίως πάρα πολύ αέρα εδώ στο κεφάλι. Και νιώθω ότι είναι και αρκετά φαρδί εδώ μέσα για να βολευτούν τρεις ενήλικες επιβάτες, με τη μοναδική εξαίρεση ότι ο μεσαίος θα κάθεται λίγο πιο ψηλά από τους άλλους δύο. Πολύ θετικό πάντως είναι ότι κάτω στο δάπεδο δεν υπάρχει κάποιο τούνελ ή κάποιο τσιβουναλάκι που λέμε, παρά μόνο ένα τόσο μικρό εξόγκωμα που πρακτικά δεν θα ενοχλήσει κανέναν. Υπάρχουν κάποια διχτάκια για να αποθηκεύσουμε ένα-δύο πραγματάκια, ενώ θύρες USB δεν υπάρχουν στις πίσω θέσεις παρά μόνο στις πολύ πλούσιες εκδόσεις. Υπάρχει όμως μια υποδοχή εδώ 12 volt για να την χρησιμοποιήσουμε με κάποιον αντάπτορα και να φορτίσουμε έτσι κάποια φορητή συσκευή. Στις πόρτες υπάρχει μια επένδυση εδώ σε ύφασμα όπως και στην μπροστινή, όμως εδώ πέρα το υλικό είναι σίγουρα πιο σκληρό από ότι την μπροστινή. Δεν πρέπει να μας κάνει και τόσο εντύπωση, αφού πλέον υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε όλα τα μοντέλα. Όμως εμένα θα συνεχίσει να με ενοχλεί αυτός ο διαχωρισμός μπροστινών και πίσω επιβατών. Εδώ στη μέση τώρα υπάρχει ένα βραχιόνιο. Υπήρχε και στο Pro Facelift μοντέλο με δύο ποτηροθήκες. Υπάρχει και μια υποδοχή εδώ όπου έχουμε πρόσβαση στις αποσκευές και πρακτικά δεν είναι για να κατασκοπεύουμε τι γίνεται εκεί πίσω, αλλά για να βάλουμε μεγάλα αντικείμενα όπως για παράδειγμα πέδιλα του σκι ή για τους πιο έτσι large μπαστούνια του γκολφ. Ο χώρος φόρτωσης στο 3008, ανανεωμένο αλλά και στο προηγούμενο μοντέλο, μετρά 591 λίτρα. Και πρακτικά είναι από τους μεγαλύτερους που θα βρεις σε αυτή εδώ την κατηγορία των μεσαίων SUV. Έχει τετραγωνισμένο σχήμα και αυτό βολεύει πολύ στη μεταφορά μεγάλων αποσκευών, αλλά και ένα μεταβαλλόμενο δάπεδο που αυξάνει το διαθέσιμο βάθος. Την όλη πρακτικότητα βεβαίως ενισχύουν και οι διακόπτες στο πλάι για την αυτόματη αναδίπλωση των πίσω θέσεων, που θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα αν είστε από αυτούς που φορτώνουν και πιο μεγάλα αντικείμενα. Μια πολύ σημαντική προσθήκη στην γκάμα του ανανεωμένου 3008 είναι αυτή των δύο νέων plug-in hybrid εκδόσεων. Μιλάμε στην ουσία για δύο εκδόσεις οι οποίες χρησιμοποιούν έναν τυπικό κινητήρα βενζίνης και έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας έτσι συνδυαστικά 225 ή 300 ύπους. Μάλιστα, στην δεύτερη επιλογή με τους 300 ύπους, ο δεύτερος ηλεκτροκινητήρας κινεί τους πίσω τροχούς, κάνοντας πρακτικά το αυτοκίνητο τετρακίνητο. Κάτι που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα στην γκάμα του 3008. Έλειπε μια τετρακίνητη έκδοση. Αυτοί οι ηλεκτροκινητήρες τροφοδοτούνται από μια μπαταρία, η οποία και φορτίζει βεβαίως εξωτερικά, σε μια μπρίζα, και μπορεί να γεμίσει από 2 έως 8 ώρες σε μια οικιακή μπρίζα, ανάλογα με τον τύπο του φορτιστή. Μια φόρτιση μας δίνει αυτονομία 50 με 60 χιλιόμετρα, κάτι που ενδεχομένως να καλύψει με άνεση τις καθημερινές μας μετακινήσεις εντός πόλης. Βέβαια, για τους πιο παραδοσιακούς, συνεχίζουν και διατίθονται οι γνώριμοι κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου. Αυτή εδώ είναι η έκδοση diesel με μοναδική επιλογή των 1,5 Blue HDI και ισχύει 130 ύπων. Συνδυάζεται με μηχανικό κυβότιο 6 ταχυτήτων ή αυτόματο 8, όπως εδώ στο αυτοκίνητο της δοκιμής. Σε βενζίνη υπάρχουν δύο επιλογές: ένα 1200 turbo με 130 ύπους και μηχανικό ή αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων, και ένα 1600 με 180 ύπους και αποκλειστικά αυτόματο κυβότιο. Στο δρόμο τώρα, για να ξεκινήσω από το κομμάτι του κινητήρα, ο diesel είναι παραπάνω από ικανοποιητικός για ένα αυτοκίνητο αυτού του μεγέθους. Αποδίδει 130 ύπους και 300 νιουτόμετρα ροπής και είναι αρκετά ζωηρός. Με άλλα λόγια, δεν θα χρειαστεί να ανησυχείτε για το αν θα φορτώσετε το αυτοκίνητο με αποσκευές και άτομα, το πώς αυτό θα ανταποκριθεί σε ένα προσπέρασμα σε μια ανηφόρα, για παράδειγμα. Ταυτόχρονα όμως είναι και αρκετά οικονομικός. Με την Peugeot να δηλώνει επισήμως μέση κατανάλωση τα 5,1-5,2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο μέτρησης WLTP. Στην πράξη τα πράγματα αλλάζουν λίγο προς τα πάνω, αφού εδώ και μερικές ημέρες που έχω το αυτοκίνητο στα χέρια μου, πέτυχα 6-6,5 λίτρα με προσοχή σε μεικτή χρήση εντός και εκτός πόλης. Αν δεν προσέξει κανείς, όπως τώρα για παράδειγμα που κάνω αυτό το γύρισμα, οι τιμές φτάνουν τα 7,8-7,9 λίτρα στα 100. Όσο τώρα για την επιτάχυνση 0-100, η Peugeot λέει πως το πετρελοκίνητο αυτόματο 3008 κάνει τη διαδικασία σε 11,5 δευτερόλεπτα, ενώ το βενζινοκίνητο 1200 turbo με 130 ύπους το κάνει σε 9,5 δευτερόλεπτα. Καθαρά τώρα στο οδηγικό κομμάτι,
Το μικρό σε μέγεθος τιμόνι διευκολύνει αρκετά τους χειρισμούς. Απαιτεί βεβαίως μια σχετικά καλή εξοικείωση, κυρίως ως προς τη θέση οδήγησης, προκειμένου να βολευτείς έτσι ώστε να έχεις το τιμόνι πιο χαμηλά και να βλέπεις τα όργανα από πάνω. Ενώ βολεύει και το συνολικό του σχήμα, όπως για παράδειγμα σε λιγμούς, σε αστανάτες πόλεις και στο παρκάρισμα. Σαν σχήμα τώρα είναι flat bottom αλλά και flat top. Δεν είναι λοιπόν ένα κυκλικό τιμόνι αλλά ψηλοτετραγωνισμένο. Αρκετά σπορ σχήμα σε ύφος, όμως δεν έχει και την ανάλογη σπορέστηση και είναι απλά ok σε μια αστική καθημερινή χρήση. Αν θέλετε πιο σπορέστηση από ένα τιμόνι, τότε θα τη βρείτε σε μοντέλα όπως τα Ford Kuga ή Mazda CX-5, για να μιλήσουμε σε κάτι αντίστοιχο στην κατηγορία. Όσο τώρα για το κυβότιο ταχυτήτων, αυτό είναι αυτόματο οχτάρι. Για μένα ίσως η καλύτερη επιλογή για το 3008. Σίγουρα γρήγορο, άνετο και μακράν πιο ευχάριστο από ότι ένα χειροκίνητο εξάρι. Ο επιλογές εδώ είναι τύπου joystick, ενώ ο οδηγός έχει και στο τιμόνι από πίσω τα λεγόμενα paddles, αν αποφασίσει να κάνει τον Lewis Hamilton. Βεβαίως πάρα πολύ καλά σε αίσθηση είναι και τα φρένα, αποδοτικά όπου χρειαστεί, ενώ αχρίαστο να είναι, υπάρχει και ένα σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος, το οποίο ανοιχνεύει αυτοκίνητα, πεζούς και ποδηλάτες και επεμβαίνει αν εμείς δεν έχουμε το νου μας. Στο κομμάτι τώρα της ανάρτησης, στο 3008, προηγούμενο αλλά και facelift μοντέλο, αυτή αποτελείται από γόνατα McPherson εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω. Βεβαίως, η όλη εμπειρία και αίσθηση είναι προσανατολισμένη προς την άνεση, αφού μην ξεχνάμε έχουμε να κάνουμε με ένα αρκετά μεγαλούτσικο SUV. Έτσι λοιπόν, τυχόν ανομαλίες και κακοτεχνίες φιλτράρονται σε ένα πάρα πολύ καλό βαθμό, παρά τον πίσω ημιάκαμπτο άξονα. Πρέπει να πέσεις σε μια αρκετά μεγάλη λακκούβα για να νιώσεις ότι κάτι έγινε και να χαλάσεις κάπως την άνεσή σου, ακόμη και σε αυτή εδώ την έκδοση Allure Plus που φοράει 18 ζάντες αλουμινίου. Σχετικά χαμηλός είναι και ο ήχος κύλησης του αυτοκινήτου στον ανοιχτό δρόμο, αφού σε νόμιμες ταχύτητες ταξιδεύεις αρκετά αθόρυβα. Μάλιστα, ακόμη και σε ταχύτητες κοντά στα 140 χιλιόμετρα την ώρα, το αυτοκίνητο παραμένει αποστηρωμένο ηχητικά. Αν ο οδηγός βεβαίως αποφασίσει να κινηθεί λίγο πιο ζωηρά από το συνηθισμένο, υπάρχει και η επιλογή Sport από το Driving Mode εδώ στην κονσόλα, μια επιλογή η οποία βαραίνει σε αίσθηση το τιμόνι, αλλάζει λίγο τη χαρτογράφηση στο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και κάνει πιο ανταποκρίσιμο το πεντάλ του γκαζιού. Δεν είναι ένα σπορ μοντέλο του 3008, οπότε αν οδηγηθεί πιο επιθετικά από το συνηθισμένο, εντάξει, θα υπάρξουν εκκλήσεις, αφού άλλωστε είναι και ένα ψηλό αυτοκίνητο. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν θα ανταποκριθεί καλά στις τροφές ως αμάξωμα. Όσο τώρα για την κίνηση εκτός δρόμου, ναι, υπάρχει πλέον τετρακίνηση, έστω και σε κάποιες plug-in hybrid εκδόσεις. Αλλά δεν νομίζω κανείς ότι θα πάρει ένα Peugeot 3008 για να ικανοποιήσει τις εκτός δρόμου ανησυχίες του. Παρ' όλα αυτά υπάρχει το σύστημα Grip Control, το γνώριμο σύστημα αυτό της Peugeot, το οποίο δίνει μια πρόσθετη βοήθεια όταν τα πράγματα είναι λίγο πιο σκούρα, όπως για παράδειγμα σε χιόνι, σε λάσπη και άμμο. Όμως εδώ το Grip Control δεν μπορείς να το επιλέξεις σε όλες τις εκδόσεις και διατίθεται στάνταρ μόνο από την έκδοση Allure Plus, όπως το αυτοκίνητο της δοκιμής, και πάνω. Ενώ παλιότερα μπορείς να το διαλέξεις και σε μια πιο απλή έκδοση. Οι τιμές του ανανεωμένου 3008 ξεκινούν από τις 25.900 ευρώ. Στη βασική έκδοση βενζίνης και στο επίπεδο εξοπλισμού Active, το οποίο αν θέλετε την άποψή μου, δεν είναι απλά μια βασική έκδοση, αλλά στην πράξη δεν του λείπει κάτι σημαντικό. Βέβαια, αν θέλετε κάτι καλύτερο, αυτό που προτείνω είναι να δείτε την Active Plus, την αμέσως επόμενη έκδοση, η οποία όμως ξεκινάει από τις 29.500 ευρώ. Σίγουρα, σχεδόν 3.500 ευρώ είναι ένα σεβαστό ποσό, ωστόσο η Active Plus έχει επιπλέον στοιχεία εξοπλισμού, όπως για παράδειγμα αυτόματη κλίση SOS, τη νέα δεκάρα οθόνη για το σύστημα multimedia με Apple CarPlay και Android Auto, κάμερα πιστοπορίας 180 μοιρών και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες με φωτισμό LED. Οι εκδόσεις diesel τώρα ξεκινούν από τις 26.900 ευρώ, ενώ αν θέλετε diesel και αυτόματο, όπως εδώ, πρέπει να ξεκινήσουμε από τα 33.100 ευρώ και στο επίπεδο εξοπλισμού Active Plus. Όσο τώρα για τις εκδόσεις plug-in hybrid, εντάξει, αυτές ξεφεύγουν πιο πάνω, αφού πρακτικά ξεκινούν λίγο κάτω από τις 50.000 ευρώ, 49.500, κάπου εκεί, για την πρώτη έκδοση plug-in hybrid με τους 225 ύπους. Όμως, αυτές οι δύο εκδόσεις plug-in hybrid διατίθενται μόνο στα επίπεδα Allure Plus, GT και GT Plus, οπότε σε θέμα εξοπλισμού θα τα έχουν όλα και με το παραπάνω. Να δούμε όμως τι δεν μου άρεσε για αρχή στο ανανεωμένο 3008. Πράγματα που είχα επισημάνει και στο Pro Facelift μοντέλο, ωστόσο φαίνεται ότι εδώ δεν έχουν βελτιωθεί και τόσο. Όπως για παράδειγμα, δεν μου έχουν αρέσει οι ψεύτικες απολήξεις της εξάτμισης πίσω. Συνεχίζουν και παραμένουν ψεύτικες.
Όπως και αυτή εδώ η ψεύτικη αραγωγή μπροστά στον προφυλακτήρα. Δεν μου αρέσουν αυτού του είδους οι σχεδιαστικές πινελιές, να το πω έτσι. Ακόμη δεν μου αρέσει ότι ο κλιματισμός συνεχίζει και αποτελεί μέρος του μενού μέσα στην κεντρική οθόνη και πρακτικά δεν μπορείς να το χειριστείς αυτόνομα από την οθόνη με περιστροφικούς διακόπτες για παράδειγμα, αφού η εμπειρία έτσι όταν οδηγείς θα είναι πολύ πιο απλή και σίγουρα με καλύτερη ασφάλεια. Και τρίτον, αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι οι εκδόσεις στο νέο 3008 έχουν το σύστημα Grip Control στάνταρ από τις εκδόσεις Allure Plus και μετά. Και δεν μπορείς να το συνδυάσεις σε πιο φθηνές εκδόσεις, κάτι όμως που μπορούσες να το κάνεις στο Pro Facelift μοντέλο. Οπότε αν θέλετε το σύστημα αυτό, θα πρέπει να πάτε στην Allure Plus όπως αυτή εδώ ή σε πιο ακριβή έκδοση. Φυσικά και υπάρχουν πράγματα που μου άρεσαν στο 3008 και μάλιστα πράγματα που μου άρεσαν πολύ, όπως για παράδειγμα η ποιότητα μέσα στην καμπίνα, η συνολική ποιότητα μέσα στην καμπίνα, που κάνει το 3008 ανανεωμένο αλλά και μη ανανεωμένο από τα πιο ποιοτικά μεσαία SUV και είναι και ένα από τα πιο ευρύχωρα μάλιστα για επιβάτες αλλά και αποσκευές. Ακόμη μου άρεσε η αίσθηση στο δρόμο ως προς το πόσο αθόρυβο είναι το αυτοκίνητο και πόσο ποιοτικό είναι ακόμη και σε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Μάλιστα είναι τόσο αθόρυβο που δυσκολεύεσαι να καταλάβεις ότι αυτή εδώ είναι και η έκδοση diesel. Και τρίτον, αυτό που μου άρεσε είναι η σχεδίαση. Ανέκαθεν το 3008 ήταν ένα αυτοκίνητο που ξεχώριζε στο δρόμο και τώρα που υιοθέτησε αυτή τη νέα ταυτότητα της Peugeot είναι ακόμη πιο ξεχωριστό, ακόμη πιο σύγχρονο και αν είστε από αυτούς που θέλετε το extra steel, τότε αυτό εδώ είναι ένα αυτοκίνητο που σίγουρα θα πρέπει να δείτε. Αυτά όμως για σήμερα, ευχαριστώ πάρα πολύ που φτάσατε στο τέλος και βεβαίως θα χαρώ να δω τα σχόλιά σας για το ανανεωμένο Peugeot 3008 αλλά και ό,τι άλλο θέλετε ακριβώς από κάτω. Εάν φτάσατε τώρα για πρώτη φορά στο κανάλι, εδώ κάνουμε reviews αυτοκινήτων. Οπότε αν θέλετε να βλέπετε περισσότερα τέτοια βίντεο, πατήστε subscribe, παίξτε με την καμπάνα εκεί δίπλα για να παίρνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που έχουμε κάτι καινούριο. Ενώ αν θέλετε βεβαίως μπορείτε να ακολουθήσετε εμένα αλλά και το λογαριασμό του trcoff.gr στο Facebook και στο Instagram για να βλέπετε και άλλα πράγματα πέρα από ατόφια reviews. Μέχρι την άλλη φορά όμως από το ανανεωμένο Peugeot 3008 και εμένα να είστε όλοι καλά. Δείχνει ακόμη πιο δυναμικό αυτό το μπροστινό μέρος του 3000. Είναι πάρα πολύ βολικό. Είναι το ότι μιλάμε λοιπόν για εκδόσεις οι οποίες μπορείτε να επισκεφτείτε και τη σελίδα μας στο www.trcoff.gr με ένα ή δύο ηλεκτρομοτέρ, αποδίδοντας έτσι 225 ή 300 άλογα και 45 γαϊδούρια. Όχι ότι η βασική Active δεν είναι αρκετά πλούσια, αλλά νομίζω πως είναι καλύτερα να πάμε στην Active Plus, γιατί το λέω εγώ ρε φίλε, στην τελική τι θέλεις. Εν τω μεταξύ έχει έρθει μια συννεφάρα εδώ πέρα πάνω και εγώ συνεχίζω και οδηγώ με τα γυαλιά ηλίου και ξαφνικά νιώθω λέω, τι έγινε, που ήρθα στη Μόρντορ, ήρθα. Μια πολύ σημαντική προσθήκη στην κάμα βεβαίως του βεβαίως, στην κάμα του βεβαίως. Το παγώ, τέλος, εγγύηση. Ακούς Στέφου, τόπο Στέφου, τέλος, Active Plus. Φυσικά να πάω ένα τεράστιο ευχαριστώ και στην Peugeot Γιαννίδης, η οποία και μου έδωσε το δικό της αυτοκίνητο για να κάνουμε σήμερα αυτό το βίντεο. Guys, ευχαριστώ πολύ. Η αγάπη, ξέρετε, είναι αμοιβαία.